Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται πάντα με τους επιτελείς του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Πενταγώνου. Η εντολή του ήταν σαφής. Να αρχίσει ο πόλεμος κατά της Γιουγκοσλαβίας. Οι αντιδράσεις από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου είναι έντονες. Ο Υπουργός Εξωτερικών παραδίδει στον πρόεδρο ένα φάκελο που περιέχει μια δήλωσή του για τον τύπο. Εν τω μεταξύ, οι πρώτες αναφορές από τα μέτωπα του πολέμου είναι δυσίωνες για τους Αμερικανούς. Οι απώλειες είναι μεγάλες και η υπεροχή του εχθρού είναι εμφανής. Η κοινή γνώμη όμως δεν το γνωρίζει. Και παρά τις απώλειες, ο Υπουργός Εξωτερικών δίνει συγχαρητήρια στον πρόεδρο για την απόφασή του να επέμβει στη Γιουγκοσλαβία, αφού η δημοτικότητά του ανέβηκε κατακόρυφα. Ο πρόεδρος ζητά από τους Γιουγκοσλάβους να παραδοθούν. Εκείνοι αρνούνται και ο πόλεμος συνεχίζεται. Μέσα σε δύο μήνες, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους στα βουνά της Γιουγκοσλαβίας. Οι απώλειες πολέμου που δείχνει το κομπιούτερ μιλούν από μόνες τους για το λάθος της απόφασης του Προέδρου των ΗΠΑ. 15.716 Αμερικανοί στρατιώτες έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Οι Ιουγκοσλάβοι έχασαν μόνο 37 στρατιώτες. Η σύγκριση είναι καταλυτική. Η Αμερική έχασε τον πόλεμο, αλλά η δημοτικότητα του Προέδρου μεταξύ των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβηκε στο 59%. Το υπόλοιπο 41% μάλλον αποτελείται από τους συγγενείς των πεσόντων, των αγνοωμένων και των εχμαλώτων Αμερικανών στρατιωτών. Φυσικά δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που συσχέτισαν την Αμερικανική επιχείρηση στην Γιουγκοσλαβία με ένα νέο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Κλίντον στο διάγγελμά του ήταν κατηγορηματικός όταν έλεγε ότι δεν θα στείλει επίγειες δυνάμεις στη Βοσνία. And I will not send American ground forces to impose a settlement that the parties to that conflict do not accept. Η επιχείρηση στη Γιουγκοσλαβία έχει ένα δραματικό τέλος. Το παιχνίδι στο κομπιούτερ όμως μπορεί να συνεχιστεί αναλύοντας στοιχεία για όποια χώρα του κόσμου ενδιαφέρει τον πλανητάρχη. Οι δυνατότητες κινήσεων του Προέδρου των ΗΠΑ μέσα από το παιχνίδι στο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σύστημα του κόσμου είναι πολλές. Πραξικοπήματα, δολοφονίες αρχηγών κρατών, χρηματοδότηση ανταρτών, κατασκοπία, σαμποτάζ στην οικονομία. Το παιχνίδι που παρακολουθήσατε συνελήφθη ως ιδέα το 1984. Περιλαμβάνει στοιχεία της CIA και άλλων μυστικών υπηρεσιών μέχρι το 1981 και τελικά κυκλοφόρησε στην αγορά το 1992. Η συνέχεια στα παιχνίδια πολέμου του πλανητάρχη σίγουρα αναμένεται ενδιαφέρουσα. Και ποιος ξέρει, ίσως προφητική. God bless you and God bless the United States of America. Αυτά ήταν λοιπόν τα περίεργα παιχνίδια πολέμου. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του χορού των δαιμόνων. Σε λιγάκι πάλι μαζί, μετά τις διαφημίσεις, με τον πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Τώρα τη στάση του, γιατί αποφάσισε να δείξει τα δόντια του σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πρέπει να ξεφύγουμε από την παραδοσιακή λογική απόρρια κληρονομιά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου το ΝΑΤΟ και η Αμερική αποφάσισαν για τα πάντα. Η κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη απέδειξε ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον Ευρώπη και Αμερική συνέπεσαν σε τακτικές επιλογές. Με αφορμή τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οφείλω να πω ότι εξελίχθηκε ένα ευρύτερο σενάριο σχέσεων αποκαλυπτικών μεταξύ Αμερικής, Ενωμένης Ευρώπης και Ρωσίας. Συνέπεσαν, πώς συνέπεσαν εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι η Αμερική, ας πούμε, και η Γερμανία έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα στην περιοχή. Μπορείτε να μας πείτε... Ας πάρουμε μια-μια τις χώρες. Ναι. Να δούμε την Αμερική που είπατε. Η Αμερική πρώτον προσπάθησε να επικυρώσει τον παγκόσμιο ηγετικό της ρόλο. Αυτός ήταν ο πρώτος της στόχος. Προσπάθησε να εξασφαλίσει την παρουσία της στην Ευρώπη με την έγκριση της ίδιας της Ευρώπης. Προσπάθησε να συγκροτήσει και συγκρότησε ζώνη επιρροής στα Νότια Βαλκάνια με διπλό στόχο. Πρώτον, του να ελέγχει την Ρωσία που για πρώτη φορά επανεμφανίζεται στο σκηνικό και δεύτερον, να ελέγχει την οικονομική κυρίως εμφάνιση της Γερμανίας στην περιοχή, μια που είπατε για τη Γερμανία, όπου νομίζω ότι ανοίγεται πια σε παγκόσμιο βέβαια επίπεδο, αλλά εδώ είναι χαρακτηριστική η εικόνα, ένας τεράστιος πόλεμος οικονομικών συμφερόντων Αμερικής-Γερμανίας. Και οφείλω επίσης να πω ότι η Αμερική προσπάθησε σε αυτήν την έμμονη αντισερβική γραμμή πρώτον
διότι ο Μιλόσεβιτς μπορεί να ήταν εναντιωμένος στους Γερμανούς, αλλά παρέμενε πιστός στους Ρώσους. Δεύτερον, ότι θέλησε να παρουσιαστεί η ίδια στην περιοχή, η οποία θα έχει πολύ μεγάλη σχέση με την νεοεμφάνιση, την μουσουλμανική, με τις επιρροές της στην περιοχή, και θέλει να είναι εκεί πέρα να ελέγξει. Και αυτή ακόμα η θέση της στα Σκόπια με τους στρατιώτες της, και από εκείνη την πλευρά θα πρέπει κανείς να την εμφανίσει. Και βεβαίως, ρόλο τεράστιο στην Αμερική για την εμφάνισή της έπαιξε και η προσωπική διάθεση του Κλίντον να εμφανιστεί δυνατότερος και να δράξει αυτή την ευκαιρία και να παρουσιαστεί. Και η εμφάνιση βέβαια έγινε με τα καταλυτικά γεγονότα του Σεράγεβο και την εμφάνιση αυτή τη φοβερή της βόμβας, πρόκληση για μένα, διότι δεν έχει αποδειχθεί κάθε άλλο ότι ήταν Σέρβοι αυτοί οι οποίοι τη βάλανε, και θα έπρεπε η Ελλάδα γρήγορα να ζητήσει επίσημα από τον ΟΗΕ την πραγματική καταμέτρηση των ευθυνών. Και για να γυρίσουμε λίγο στους στρατιώτες στα Σκόπια. Βλέπετε ότι η Αμερική βάζει το πόδι της στα Βαλκάνια για πρώτη φορά στην ιστορία της πιο σταθερά με αυτούς τους στρατιώτες? Είχε αυτή την ανάγκη? Ασφαλώς. Σε αντίθεση με την Γερμανία, κατά την άποψή μου, η Αμερική αυτή τη στιγμή διαμορφώνει πολιτική στα Βαλκάνια, η οποία προηγουμένως δεν υπήρχε. Και κατά την άποψή μου υπάρχει κάτι άλλο το πολύ σημαντικό. Η Γερμανία θέλει να διατηρήσει μοχλό αστάθειας και όχι σταθερότητας. Δηλαδή τη συμφέρει η σημερινή κρίση των Νότιων Βαλκανίων. Πιστεύω ότι επειδή οικονομικά συμφέροντα πρώτου βαθμού δεν έχει η Γερμανία στα Νότια Βαλκάνια, αλλά πάνω από τα Νότια Βαλκάνια, θέλει με αιστείες όπως είναι το Κόσοβο, που μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η Γερμανία να ρίξει κάποιο αναμένο σπίρτο στη φωτιά που ήδη υπάρχει, πιστεύω.
Τίνος Καραμανλής ενημερώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των Σκοπίων αλλά και τη βοσνιακή κρίση. Όπως δήλωσε ο κύριος Παπούλιας, ο πρόεδρος άκουσε την ενημέρωση που του έγινε και δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη για τα μέτρα κατά των Σκοπίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε πολύ θετικό το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών Αθήνα-Σκοπίων και κατέστησε σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχεται πιέσεις για τα μέτρα που πήρε, γιατί όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όποιος παίρνει δίκαια μέτρα δεν πιέζεται. Επιφυλακτική εμφανίζεται η αντιπολίτευση για την αποτελεσματικότητα της διαμεσολάβησης του Κοινοτικού Επιτρόπου Hans Vandenbroek. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Οι πολλές δηλώσεις βλάπτουν. Εδώ βρισκόμαστε προ μιας επισκέψεως που πάει να κλείσει και να βάλει γέφυρες. Επ' την άλλη υπάρχει επιστολή του Ντελόρ, η οποία προμηνύει μέτρα από πλευράς της κοινότητας. Δεν είναι τυχαία η επιστολή Ντελόρ. Και θα πρέπει να της δοθεί η ίδια βαρύτητα όπως και το ταξίδι. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να διαψεύσει το παρελθόν του. Θα τον παρακολουθούμε. Εκτιμάμε ότι και η μεσολάβηση του Vandenbroek μπορεί να αξιοποιηθεί και πρέπει να αξιοποιηθεί. Οι στρατιωτικοί ηγέτες των Κροατών και των Μουσουλμάνων της Βοσνίας υπέγραψαν αργά το βράδυ στο Ζάγκρεπ συμφωνία γενικής εκεχηρίας, όπως ανακοίνωσε ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην πρώην Ιουγκοσλαβία, Γιασούς Ιακάσι. Η συμφωνία που προβλέπει τον άμεσο και πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών θα τεθεί σε ισχύ μεθαύριο Παρασκευή στη 1 ώρα Ελλάδας. Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν απίφθινε σήμερα προειδοποίηση προς τους ηγέτες της Δύσης να μην αποκλείσουν τη Ρωσία από τη λήψη διεθνών αποφάσεων για το Βοσνιακό, ενώ παράλληλα επέκρινε τον ΝΑΤΟ γιατί προέβαλε την απειλή των αεροπορικών επιδρομών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Μπορίς Γέλτσιν προσκάλεσε τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας σε σύνοδο κορυφής, όπου θα υπογραφεί, όπως είπε, ένα ιστορικό έγγραφο για να σταματήσει το αιματοκύλισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ο Λόρδος Όουεν είπε ότι η παρέμβαση Γέλτσιν μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνγκελ δήλωσε ότι είναι πρόωρο να συζητείται θέμα λύσης του Βοσνιακού με διεθνή διάσκεψη. Η Τουρκία εξάλλου επιθυμεί να συμμετάσχει στη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στην πρώην Ιουγκοσλαβία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων ζήτησε και ο Βόσνιος πρόεδρος Αλίγια Ιζετμπέκοβιτς. Όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερη ανησυχία και απογοήτευση έχει προκαλέσει στην Άγκυρα η τροπή που πήρε η βοσνιακή κρίση μετά την εκδήλωση της ρωσικής πρωτοβουλίας και την απόφαση για την αποστολή ρωσικών δυνάμεων γύρω από το Σαράγεβο. Στην Αθήνα, τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντώντας σε ερώτηση γιατί ο πρόεδρος της Ρωσίας, Μπορίς Γέλτσιν, δεν περιέλαβε και την Ελλάδα που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ εκείνων των χωρών που θα πάρουν μέρος σε διεθνή διάσκεψη για το Βοσνιακό, δήλωσε ότι η Ελλάδα ασκεί την προεδρία και εκφράζει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί όπου η Ένωση συμμετέχει ως τέτοια. Το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους δεν είναι δυνατόν να άρει τις αρμοδιότητες. Ο Vandenbroek μετέφερε απόψε στον Πρωθυπουργό επιστολή του Σκοπιανού ηγέτη, ενώ το πρωί κομίζει στον Γλυκόροφ την απάντηση του κ. Παπανδρέου με τις προϋποθέσεις για την επανάληψη του διαλόγου. Οι συναντήσεις του κ. Vandenbroek με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών άρεσαν κάτω από το βαρύ κλίμα που δημιούργησε η διαρροή της επιστολής Γλυκόροφ προς τον κ. Παπανδρέου πριν αυτή επιδοθεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η συνάντηση του Ολλανδού Επιτρόπου με τον κύριο Παπούλια διήρκησε περίπου 2 ώρες και σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές δεν περιορίστηκε στην απλή περιγραφή των Σκοπιανών θέσεων, αλλά προχώρησε σε βάθος και εξετάστηκαν και ιδέες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ξεπέρασμα του προβλήματος. Στη συνέχεια, κύριε Παπούλιας και Vandenbroek πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου και είχαν συνάντηση μιας ώρας με τον Πρωθυπουργό, στον οποίο παραδόθηκε και η επιστολή του Σκοπιανού Προέδρου. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κύριος Παπούλιας απέφυγε να κάνει εκτιμήσεις για την πορεία της διαμεσολάβησης. Είναι πράγματι θετική η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο κύριος Επίτροπος. Ελπίζουμε ότι θα την συνεχίσει με προσπάθεια την ομαλοποίηση των σχέσεων Αθηνών-Σκοπίων. Ο Ολλανδός Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποκαθιστά τη διαμεσολάβηση του κύριου Βάντς στα Ηνωμένα Έθνη. We have had very intensive and I think constructive talks with Prime Minister Papandreou and with Minister Papoulias. Let me make clear that what the European
Commission is trying to do is not to solve a problem in 2 days that has been existing for a longer time already. But what we are trying to do is be helpful to bring about again a dialogue between the parties. Ο κύριος Βάντεμπρουκ θα συναντηθεί και αύριο με τον Υπουργό Εξωτερικών για να του ανακοινωθεί η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην επιστολή Γκλιγκόροφ, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί ξανά στα Σκόπια. Στην επιστολή Γκλιγκόροφ, που υπογράφει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική μεταβολή στην μέχρι σήμερα στάση των Σκοπίων. Ο κύριος Γκλιγκόροφ επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του για διάλογο Αθηνών-Σκοπίων, χωρίς όμως, όπως λέει, εκ των προτέρων όρους, γεγονός που σημαίνει ότι δεν δέχεται το ελληνικό αίτημα για έμπρακτα δείγματα καλής θέλησης. Προτείνει συμφωνία για αμοιβαίο σεβασμό του απαραβιάστου των συνόρων, κάτι που έχει επαναλάβει και κατά το παρελθόν. Τονίζει όμως ότι δέχεται να συμπεριληφθούν όλα τα επίμαχα ζητήματα, όπως η χρήση της σημαίας, των συμβόλων και η χρήση του ονόματος. Υπάρχουν όμως και δύο σημεία της επιστολής Γκλιγκόροφ που έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις. Ο κ. Γκλιγκόροφ εκφράζει την ανησυχία του για τα ελληνικά μέτρα εμπορικού αποκλεισμού, ζητάει την άρση τους και θέτει ζήτημα παραπομπής του προβλήματος από τα Σκόπια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τη ΔΑΣΕ. Απαντητική επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζακ Ντελόρ για τα μέτρα κατά των Σκοπίων αποστέλει ο Πρωθυπουργός. Ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Πάγκαλος, μιλώντας χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, διατύπωσε τρεις όρους για την επανάληψη του απευθείας διαλόγου με τον Γκλιγκόροφ. Ο κ. Πάγκαλος παρουσίασε ως προτεραιότητες της Αθήνας τρεις διεκδικήσεις. Να αλλάξουν τη σημαία τους, να ερμηνεύσουν, τουλάχιστον αν δεν μπορούν να το αλλάξουν, το προήμιο του συντάγματός τους και να εγγυηθούν μαζί μας, γιατί εμείς το έχουμε ήδη πράξει, το μόνιμο και απαραβίαστο των μεταξύ μας συνόρων. Βεβαίως, αν έκαναν αυτές τις κινήσεις, αυτομάτως από την Ελλάδα θα είχαν μια σειρά από ανταλλάγματα. Και βεβαίως θα άρχιζε μεταξύ μας διάλογος για το όνομα στα πλαίσια του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, μετά την επιστολή Ντελόρ, οι πιέσεις των εταίρων στην κοινότητα έγιναν πιο έντονες, καθώς και το Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενώ ο Βρετανός Ντάγκλας Χέρντ δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να δημιουργεί δυσκολίες στη μικρή δημοκρατία που αγωνίζεται για την επιβίωσή της. Απαντητική επιστολή προς τον Ζακ Ντελόρ, ο οποίος εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ομιμότητα των μέτρων κατά των Σκοπίων, έχει ετοιμάσει ο Πρωθυπουργός. Στην επιστολή του κ. Παπανδρέου θα τονίσει τον πολιτικό χαρακτήρα των μέτρων και θα επισημάνει ότι ο ρόλος και η πολιτική που ακολουθούν τα Σκόπια τα τρία τελευταία χρόνια συντελούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Ο Πρωθυπουργός θα εκθέσει και τα νομικά επιχειρήματα στα οποία στηρίχθηκε η κυβερνητική απόφαση. Κατά τη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, το ζήτημα είναι προεχόντως πολιτικό. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως Μιλτιάδης Εύερτ, αναφερόμενος στην επίσκεψη Βάντεμπρουκ, συνέστησε ψυχραιμία. Τόνισε όμως ότι ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην επιστολή Ντελόρ. Προμηνύει μέτρα από πλευράς της κοινότητας. Δεν είναι τυχαία η επιστολή Ντελόρ. Συγκίνηση στο Πανελλήνιο έχει προκαλέσει νέα περιπέτεια της Μελίνας Μερκούρη με την Αιγύπτο, ενώ θετικά αντέδρασε το Λονδίνο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ επιμένει στην πολιτική των τελεσυγράφων κατά των Σέρβων της Βοσνίας. Το νατοϊκό τελεσύγραφο έφερε τελικά το ποθητό αποτέλεσμα. Αυτή την εκτίμηση επανέλαβαν και σήμερα οι 16 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε και επανέλαβε ότι δεν αποκλείεται στις επόμενες εβδομάδες να χρησιμοποιηθεί το πείραμα του τελεσυγράφου και σε άλλες πόλεις της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Οι 16 πρέσβεις εκτίμησαν σήμερα τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Βόνης, ενώ με την ευκαιρία επίσημης επίσκεψής του στο ΝΑΤΟ για την υπογραφή του ντοκουμέντου Συνεργασία για την Ειρήνη, ο Αλβανός πρόεδρος Σάλι Μπέρισα έδωσε έμφαση στην εκρηκτική κατάσταση στο Κόσοβο. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής του Μάνφρεντ Βέρνερ, Ιταλός Σέρτζιο Μπαλαντζίνο, με δηλώσεις του επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ είναι πάντα έτοιμο για στρατιωτική επέμβαση, αν το ζητήσει ο ΙΕ. NATO readiness and availability will be stressed once again and confirmed. We are ready to intervene if and when the United Nations will submit a request. Σε ένα μαραθώνιο διπλωματικών πρωτοβουλειών για την επίλυση της κρίσης στη Βοσνία έχουν επιδοθεί Ρωσία, ΗΠΑ και Ευρώπη. Ο πρόεδρος Γέλτσιν ζήτησε τη σύγκληση συνόδου κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας, πρόταση που βρήκε μέχρι τώρα θετική ανταπόκριση μόνο από το Λονδίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ εμφανίστηκε επιφυλακτικός και τόνισε ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή δεν είναι όρημα. Η Ουάσιγκτον δεν απέκλεισε εντελώς την πραγματοποίηση μια τέτοια συνόδου, αλλά όπως τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μια σύνοδος υψηλού επίπεδου θα χρειαζόταν πολλή προετοιμασία.
Τη δική της πρόταση υποβάλλει στην ίδια ώρα η Γαλλία. Ο εκπρόσωπος της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας παρέδωσε στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ισπανίας και της Βρετανίας σχέδιο ψηφίσματος για την άρση της πολιορκίας του Σεράγεβο και διορισμό αξιωματούχου του ΟΗΕ για την αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών στην πόλη. Η γαλλική πρόταση προβλέπει το ίδιο σχέδιο να εφαρμοστεί και στους 6 μουσουλμανικούς θύλακες ασφαλείας, καθώς και στις πόλεις Βιτές, Μοστάρ και Μαγκλάι. Συμφωνία και χειρίες υπέγραψαν απόψε μουσουλμάνοι και Κροάτες της Βοσνίας, ενώ Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν σχέδιο για συνομοσπονδία μεταξύ των δύο αυτών κοινοτήτων. Οι απεσταλμένοι μας Γιώργος Γεωργιάδης και Μαρία Καρχυλάκη μεταδίδουν. Το Πάλε, την προσωρινή πρωτεύουσα των Σέρβων της Βοσνίας, όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Αλλά γι' αυτό ίσως χρειαστούν περισσότεροι από 100.000 Κυανόκρανοι. Τα ανατολικά αεροπλάνα συνεχίζουν τον πόλεμο νεύρων, κάνοντας επίδειξη δύναμης με πτήσεις πάνω από το Σαράγεβο μέρα και νύχτα. Οι Σέρβοι συνεχίζουν να αποσύρουν τα βαριά όπλα, ενώ οι Ρώσοι στρατιώτες καταλαμβάνουν στρατηγικές θέσεις στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο, τις οποίες κατήχαν μέχρι τώρα οι Σέρβοι της Βοσνίας. Οι στρατηγοί από όλες τις πλευρές συνεχίζουν τις συναντήσεις τους με μοναδικό σκοπό να επιβληθεί ειρήνη στο αδικημένο από αυτόν τον πόλεμο Σαράγεβο, ενώ την ίδια ώρα γίνονται προσπάθειες να συζητηθεί και να συμφωνηθεί η αποστρατικοποίηση και άλλων πόλεων. Γιώργος Γεωργιάδης από το Πάλε, την πρωτεύουσα των Σέρβων της Βοσνίας, για το Mega Channel. Στα υπόγεια του κτηρίου που πριν από τον πόλεμο στέγαζε την εφημερίδα Σλομποτζένια, έχει μεταφερθεί σήμερα η αίθουσα σύνταξης. Και όχι μόνο. Διευθυντής και συντάκτες εργάζονται και κοιμώνται σε ένα χώρο 80 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο της εφημερίδας βρίσκεται πάνω σχεδόν στα σύνορα που χωρίζουν το σερβικό από το μουσουλμανικό τομέα του Σαράγεβο. Ψυχή της Σλομποτζένια, ο μουσουλμάνος διευθυντής της Μουχάμεντ Τζέμιτζιτς. Παντρεμένος με Σέρβα, πιστεύει ακόμη ότι Σέρβοι, Κροάτες και Βόσνοι μπορούν να ζήσουν μαζί, γιατί όπως λέει. Я живу мишови том браку, имам два сина. Они у себе имају крви једне и друге. Поможете ми ви да поделим то како. Μαρία Καρχυλάκη από το Σαράγεβο για το Mega Channel. Το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων οικονομικών μέτρων υπενήχθη ο Κώστας Σιμίτης. Ακρός της κύριος Μαντζίτ Μπέιντς ύστερα από 4 ώρες επεμβάσεως. Σε δηλώσεις του μετά την επέμβαση, ο ινδικής καταγωγής γιατρός Μπέιντς είπε ότι αφαίρεσε τμήμα του καρκινογόνου όγκου που βρέθηκε στο δεξί πνεύμονα της κυρίας Μερκούρη, η οποία τώρα αναρρώνει στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης. Ο καρκίνος ήταν μόνο στο δεξί πνεύμονα και έχει θεραπευτεί με ικανοποιητικό τρόπο. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά. Ο υπόλοιπος όγκος θα θεραπευτεί με εσωτερική ακτινοβολία. Όπως διευκρίνησε ο γιατρός, δεν χρειάστηκε προς το παρόν αφαίρεση του πνεύμονα, τονίζοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός ασθενών μπορεί να θεραπευτεί ικανοποιητικά με τη μέθοδο αυτή. Κατά μέσο όρο, η κυρία Μερκούρη αναμένεται να μείνει στο νοσοκομείο για μία περίπου εβδομάδα. Όταν δεν ρωτήσαμε το γιατρό της εάν της είπε να σταματήσει το κάπνισμα, μας είπε ότι εδώ και 11 ημέρες η κυρία Μερκούρη δεν έχει αγγίξει ούτε ένα τσιγάρο. Από τη Νέα Υόρκη για τον Αντένα, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη. Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του Αντένα, θετικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γιώργου Γεννηματά, ο οποίος πρόκειται να επιστρέψει στο Υπουργείο μετά τη θεραπεία την προσεχή εβδομάδα. Η επάνωδος αυτή θα συνδυαστεί με αναβάθμιση ενός εκ των δύο υφυπουργών οικονομικών, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως τη Δευτέρα, ώστε να βοηθηθεί ακόμη περισσότερο η προσπάθεια περιστολής της φοροδιαφυγής και ίσπραξης των φορολογικών δημοσίων εσόδων. Τα προβλήματα της οικονομίας δεν λύνονται δια μαγείας, είπε ο Υπουργός Βιομηχανίας και αναφέρθηκε στις προβληματικές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο, είπε ο Υπουργός Εμπορίου, που να μπορεί να ρίξει τον πληθωρισμό από τη μια μέρα στην άλλη. Τα επιτόκια θα συνεχίσουν να είναι υψηλά, αλλά χρειάζεται μια επίπονη προσπάθεια. Είναι πρακτικές που την οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα εδώ και δεκαετίες, που λίγο ως πολύ δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά δεν μας βρίσκουν και αντίθετους στις κρίσιμες στιγμές. Οι πελατειακές μορφές οργάνων... ...σαν συμφωνία γενικής κατάπαυσης του πυρός που τίθεται σε ισχύ στις 25 Φεβρουαρίου. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ μουσουλμάνων και Κροατών που επετέχθη στο Ζάγκρεπ παρουσιανότατων αξιωματούχων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμοστεί από την 25η Φεβρουαρίου σε όλες τις περιοχές της Βοσνίας όπου συγκρούονταν οι δύο πλευρές και περιλαμβάνει τον πολύ σημαντικό όρο να επιτραπεί η ανάπτυξη δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα σημεία κλειδιά του πολεμικού μετόπου. Η συμφωνία αποτελεί κατάληξη των προσπαθειών για αναβίωση της συμμαχίας Κροατών-Μουσουλμάνων που είχε καταρρεύσει τον περασμένο Απρίλιο. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η Σουηδική Περίπολος, που δέχτηκε το βράδυ της Τρίτης επίθεση με οβίδα λίγο έξω από τη βοσνιακή πόλη Τούζλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 Κυανόκρανοι, είχε ζητήσει αμέσως την αεροπορική προστασία του ΝΑΤΟ, αίτηση την οποία μελέτησε και ο διοικητής των Κυανοκράνων του Σαράγεβο, στρατηγός Μάικλ Ρόουζ.
Δύο αεροσκάφη της Συμμαχίας εκτέλεσαν χαμηλές πτήσεις στην περιοχή για να ελέγξουν την κατάσταση. Τελικά όμως η ιδέα της επέμβασης απορρίφθηκε καθώς δεν έγινε γνωστή η ταυτότητα των επιτιθεμένων. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που τις τελευταίες μέρες διαδραμάτισαν κέριο ρόλο στις εξελίξεις στο Βοσνιακό, υποδέχθηκαν ψυχρά την πρόταση του Ρώσου Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν για τη σύγκληση Συνόδου Κορυφής Ανατολής Δύσης με σκοπό την ειρηνική επίλυση της κρίσης. Η λύση της πολιορκίας της Σρεμπρένισα και της Τούσλα αποτελούν τα επόμενα βήματα της διεθνούς κοινότητας και για το θέμα αυτό ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Κάρατζιτς, μίλησε αποκλειστικά στον απεσταλμένο μας Χρήστο Καλουντζόγλου. Ο δεύτερος απεσταλμένος του Αντένα, ο Νίκος Μάνεσης, μας δίνει το κλίμα που επικρατεί στη Βοσνιακή πρωτεύουσα, όπου ο πόλεμος των Οβίδων έδωσε τη θέση του στο χιονοπόλεμο των παιδιών. Μεμονωμένα περιστατικά που δεν μπορούν να ανατρέψουν την ειρηνευτική διαδικασία, θεωρεί η σερβική ηγεσία, τα επεισόδια στην Τούσλα και την Νόβα Γκράτσκα. Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας, δόκτωρα Ράντοβαν Κάρατζιτς, αν ανησυχεί μήπως υπάρξει νέα ένταση εξαιτίας των προβλημάτων στην Τούσλα. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει τελικώς να διευκρινίσουν ποιος τους επιτίθεται. Θα μπορούσε να ήταν κροατικές δυνάμεις ή επίθεση των μουσουλμάνων. Και οποιοδήποτε μουσουλμανικό επεισόδιο δεν θα έπρεπε να μένει χωρίς απάντηση. Παρότι τα βήματα προς την εκτόνωση της έντασης στη Βοσνία είναι σταθερά τις τελευταίες ημέρες, είναι βέβαιο πως το μονοπάτι της ειρήνης παραμένει δύσβατο. Από την Πάλε, για τον Αντένα, Χρήστος Καλουτζόφου. Το Σαράγεβο ξαναζεί. Ξαναζεί μέσα από το παιχνίδι των παιδιών και ελπίζει να ξαναάρθουν οι χθεσινές μέρες. Δύο βήματα μόνο από την πρώτη γραμμή, η ελπίδα ξαναγεννιέται μέσα από την παιδική αφρότητα. Οι κάτοικοι δειλά-δειλά επιστρέφουν στην πόλη. Αφήνουν τα ίχνη του στο χιόνι και ο ένας πατά στα βήματα του άλλου, λες και αντλεί κουράγιο για να συνεχίσει. Αυτή η πόλη θα αργήσει να ξαναγίνει όπως πριν. Τα όπλα σταμάτησαν να ηχούν. Η επιθυμία για ειρήνη είναι κοινή για χριστιανούς και μουσουλμάνους. Από το μαρτυρικό Σαράγεβο για τον Αντένα, Νίκος Μάνεσης. Σκάνδαλο κατασκοπία συγκλονίζει Ουάσιγκτον και Μόσχα. Επί 8 χρόνια, έναντι αμοιβής 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων, ο διευθυντής του τμήματος Σοβιετικής Αντικατασκοπίας της CIA και η σύζυγός του διενεργούσαν κατασκοπία για τους Σοβιετικούς.